Ο Κινέζος τι ήτανε? Κορεάτης. Κορεάτης ήταν. Δηλαδή, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τώρα σου πω κάτι. Κορεάτης είναι. Δηλαδή, άμα σήμερα ο Αλέφαντος το 90 στη Δράμα προπονητής. Ναι. Είχε ένα παίχτη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ήταν άσχημος. Και κάνα κάτι ασκήσεις. Κάνα κάτι ασκήσεις με το τείχος. Άκου τώρα, το 90 μέχρι το 2020, πόσα χρόνια είναι, 30. Πάρωσε το φάουλ, έλεγε τον τάδε παίκτη, βγαίνει πρώτος εκεί. Μπαμ, την έτρωγε αυτός. Την έτρωγε εκείνος, πώς θα βγαίνει στο τείχος κτλ. Και του λέει, Κυρνίκο, γιατί βάζεις εμένα συνέχεια να πούμε στο τείχος να βγαίνω. Και του λέει, κορεάτικα μούτρα έχεις εσύ, λέει. Έτσι κι αλλιώς λέει, και να τη φάει την μπάλα στη μάπα, λέει, ναι. Γελάσαν, γελάσαν και έτσι. Σήμερα, αν το πει παίκτης, ο προπονητής τον παίκτη, μπορεί να τον πούνε ρατσιστή, ξέρω εγώ. Αλλάξαν οι εποχές. Πιο ευαίσθητος δηλαδή ο κόσμος. Έγινε λίγο πιο. Πιο ευαίσθητος. Έγινε πιο εκλεπτισμένη αυτή. Αλλά σε μια χώρα η οποία σκοτώνεις και βγαίνεις έξω σε 2 χρόνια, είναι και λίγο ξύμορο. Βαράω εγώ, ξέρω εγώ, 5 πιστολιές σε κάποιον, μπαίνω 2 χρόνια φυλακή, βγαίνω έξω, έψαχνω ο Μπούζας προηγουμένως στην προηγούμενη εκπομπή να δει ισχύει ο νόμος Παρασκευόπουλου, δεν ισχύει. Για ένας δικηγόρος. Τι είπε ο δικηγόρος? Ότι δεν ισχύει πλέον, έχει σταματήσει. Γιατί δεν μας το πάνε? Και τότε πώς αθώνονται και παίρνουν μικρές ποινές όλοι αυτοί οι εγκληματίες, ξέρω εγώ, και τρώνε λίγα χρόνια. Είναι αναλόγως. Δηλαδή, με συγχωρείς, έψαξε ο Μπούζος, έβγαλε δικηγόρο. Υπάρχουν και παραθυράκια που δεν τα ξέρουμε. Ναι, υπάρχουν παραθυράκια που δεν τα ξέρουμε, ναι. Τώρα από αυτό με τον Φιλιππίδη μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Είπε κάτι ωραίο, κατάχρηση εξουσίας, μπορεί να του άρεσε αυτό. Την άλλη μεριά, Βάνα Μπάρμπα λέει, καλά, δεν ξέρετε τόσα χρόνια τι γινότανε. Είπε όμως η Βάνα Μπάρμπα σήμερα, ναι, ότι δεν θέλει να γίνονται τηλεδίκες. Ναι, σωστό. Βέβαια. Δηλαδή, αφήστε να μιλήσουν οι αρμόδιοι. Βέβαια, τι το δικάζει, δηλαδή, εισαγγελάτε. Εσείς δώστε, ναι, το ρεπορτάζ, ναι, αλλά αφήστε το δικαστήριο να πει τελευταία λέξη. Κοίταξε, πάντα επηρεάζουν αυτοί. Εντάξει, κοινή γνώμη. Κοινή γνώμη την επηρεάζουν. Εγώ το έχω ζήσει και σε μένα. Δηλαδή, εγώ καμπανιάστηκα σε κάποια φάση που η κοινή γνώμη ήταν δυσάρεστη για μένα. Ενώ κάποιες άλλες που έχω πει χειρότερο, δεν με πειράξαν, ας πούμε. Κατάλαβες, ναι, παίζει ρόλο η κοινή γνώμη που πάει και τι κάνει. Ο οποίος Φιλιππίδης το όλο θέμα επικοινωνιακά, μπορούμε να πούμε, προς όφελός του, το διαχειρίστηκε όσο καλύτερα. Δηλαδή, από την αστυνομία βγήκε το δελτίο τύπου ότι δεν υπήρχε κανιβαλισμός, Δεν υπήρχε κανιβαλισμός, δεν υπήρχαν κάμερες. Σήμερα το πρωί, ας πούμε. Ναι, δεν υπήρχε. Ναι. Σήμερα το πρωί που ξέραμε ότι θα βγει από το αστυνομικό τμήμα για να οδηγηθεί στις φυλακές της Τρίπολης, υπήρξαν κάμερες. Δηλαδή, κατέθεσε χωρίς να ξέρει κανείς πότε, τι ώρα και όλη την εποχή. Ποιο είναι η δικηγόρο, δεν ξέρω. Πάντως το χειρίζει και καλά ο Φιλιππίδης. Και να μην έλεγε και στα κανάλια να μην δημοσιοποιείται το όνομά του. Ναι. Να χαρακτηρίζει τόσο ένας ηθοποιός. Όχι το όνομά του. Ναι. Προστάτευε τον εαυτό του επικοινωνιακά. Εντάξει, αυτό κάτι που δεν έκανε ο Λιγνάδης. Ναι, ο Λιγνάδης έφαγε πιο μπούλινγκ, να πούμε. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως στον χώρο αυτό, είπε και η Βάλα Μπάρμπα, γίνεται να πούμε γερή ιστορία, να πούμε. Εντάξει. Και πώς παίρναν τους ρόλους και για να πάρουν τους ρόλους τι γινόταν κτλ. Τέλος πάντων, αυτός ο καθεσπροϋπισμός δεν ξέρω μέχρι που θα πάει, είναι ψεύτικος κατά κάποιο τρόπο. Βγαίνει τώρα ο άλλος και λέει, είπες αυτό και είναι ρατσιστικό. Αλλά βγαίνει στην κερκίδα ο ίδιος και ρίχνει πράγμα, να πούμε. Λέει, δεν το λέω δημόσια, το λέω. Δεν λέει ότι η πράξη είναι λάθος. Λέει, δημόσια μην το πεις. Εγώ μπορώ να το πω, λέει, στο καφενείο. Ναι. Δηλαδή, τι διαφορά έχεις εσύ που θα το πεις στο καφενείο με τον άλλο που θα το πει? Όλα το λέει δημόσια. Φυσικά. Και οι δύο είστε κοπρίτες όμως, αν το πάμε έτσι. Δεν έχει σημασία αν είσαι δημόσια κοπρίτης εσύ ή δεν είσαι. Τέλος πάντων, είναι ένα πρώτο κομμάτι αυτό. Δεύτερο κομμάτι. Πάλι με πήραν τηλέφωνο, κάτι συμβασιούχοι στο Δήμο, ρε παιδιά, λέει, πότε θα μας πληρώσουν, ρώτα, λέει. Να ρωτήσω, λέω, τι να πω, μας αργούνε, λέει, λιγάκι, λέει, είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά είμαστε και λίγο πίσω 5 μήνες, κάτι συμβασιούχοι στο Δήμο. Και ερωτήθηκε και ο Βορύδης για αυτό το πράγμα και δήλωσε άγνοια. Σταματάω εδώ και θα επανέλθω με περισσότερο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή 5 μήνες... Άντε να είσαι σε μια ιδιωτική εταιρεία, θα στα συγχώνεσαι, φεύγεις, λες ιδιωτική είναι, με πιστόλια σε έκανε κτλ. Τώρα στο δημόσιο είναι πολύ περίεργο, ας πούμε, και είναι οξύμορο. Δηλαδή μπαίνεις στο δημόσιο για να πληρώνεσαι. Πρώτη του μηνός, τροποντινά.